Γεια σας κορίτσια, έχω προετοιμάσει εδώ ένα νυχάκι σε σχήμα στιλέτο και έχω κάνει ένα λοξό γαλλικό μπέζ. Θα κάνουμε animal print σε στυλ λεοπάρ. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και κάποιο άλλο φόντο επάνω εδώ στο μπέζ. Εγώ τώρα έχω επιλέξει να βάλω λίγη άσπρη πάστα με τον τρόπο που σας είχα δείξει με το σφουγγαράκι, ούτως ώστε έτσι να υπάρχει και ένα άλλο φόντο από κάτω. Αυτό τώρα, επειδή το χρώμα είναι πάρα πολύ λίγο, θα το πολυμερίσουμε μέσα στη λάμπα για 10 περίπου δευτερόλεπτα. Λοιπόν, τώρα με ένα πινελάκι γραμμικού ή και με ένα εργαλειάκι λεπτό, ένα πινέλο ντότινγκ που έχει εδώ πέρα μπροστά αυτή την μυτούλα, μπορούμε να κάνουμε τα μοτίβα του λεοπάρ. Εγώ θα το κάνω με το πινελάκι. Θα πάρω μία ποσότητα από μία μαύρη πάστα ή από ένα μαύρο color gel και θα κάνω ακανόνιστα ημικύκλια. Θα σας το δείξω και με το dotting το πινελάκι. Το dotting είναι πάρα πολύ ωραίο για να κάνετε και μικρές τελίτσες. Όπως βολεύεστε εσείς. Αυτό που κάνω τώρα είναι ακανόνιστα ημικύκλια, άλλα μπορεί να κλείνουν μεταξύ τους και άλλα όχι. Μέσα εδώ θα βάλω ένα άλλο χρώμα, έτσι για να φανεί πιο ωραίο το λεοπάρ. Μπορούμε να βάλουμε και τελίτσες ανάμεσα. Ακαθόριστες βέβαια, δεν χρειάζεται να είναι καθαρά σαν τελεία. Είναι από τα σχεδιάκια τα πάρα πολύ εύκολα και τα πάρα πολύ απλά. Έτσι, μην το γεμίζετε όμως εντελώς με χρώμα. Θα ανοίξω λίγο εδώ μια κασετίνα που έχω και θα πάρω λίγο χρώμα ημιμόνιμο, έχω τώρα εδώ αυτή τη στιγμή. Έτσι, ένα λίγο μπέζ, ένα καφέ. Θα το βάλω ενδιάμεσα. Θα μπορούσατε να το είχατε πολυμερίσει, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ μικρά όλα αυτά και αν προσέξετε λιγάκι δεν υπάρχει περίπτωση να λερωθεί, μπορείτε να το κάνετε και απευθείας. Ωραία. Μπορούμε τώρα να πολυμερίσουμε για 30 δευτερόλεπτα. Να διορθώσουμε και λίγο αυτό. Εδώ. Να πολυμερίσουμε για 30 δευτερόλεπτα. Και αν θέλουμε τώρα μπορούμε να το στολίσουμε και με κάτι της επιλογής μας. Στρασάκια, ταινίες. Λέω να βάλουμε αυτή την ταινία τη χρυσή. Αυτές οι ταινίες είναι πάρα πολύ ωραίες, είναι αυτοκόλλητες. Βλέπετε ότι έχει επάνω εδώ η καρτέλα διάφορα μεγέθη. Οπότε κανονίζετε εσείς τι είναι αυτό που σας αρέσει και τι είναι αυτό που σας ταιριάζει επάνω στο κάθε σχέδιο για να μπορείτε να το τοποθετήσετε. Εδώ τώρα αυτό έχει πολυμεριστεί. Θα ξεκολλήσω λίγο μια κρούλα εδώ με τη βοήθεια μιας τσιμπίδας ή ακόμη και με το ψαλιδάκι μου. Η επιφάνεια που θα πρέπει να έχετε από κάτω δεν θα πρέπει να είναι κολώδι, θα πρέπει να είναι καθαρά στεγνή.
Οπότε εσείς τώρα επιλέγετε πού θα βάλετε την ταινία. Προσέχετε να είναι τα όρια της σωστά έτσι όπως τα θέλετε. Το πιέζετε λίγο. Αυτό που προεξέχει το κόβετε. Και τώρα θα το κλείσουμε με τοπ. Αυτές εδώ οι ταινίες, εάν μπουν σωστά, δεν έχουν πρόβλημα να ξεκολλήσουν. Ως συνήθως ξεκολλάνε από εδώ από το πλάι, αλλά εάν κόψετε ένα χιλιοστό πιο μέσα από το νύχι και δεν την έχετε να γυρίζει κάτω από το νύχι ή να κουμπάει στο πλάι, να το έχετε κόψει λίγο πιο στενό δηλαδή, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα πολυμερίσουμε αφού βάλουμε και το top. Θα πολυμερίσουμε το top κανονικά 60 δευτερόλεπτα και το σχεδιάκι μας έχει τελειώσει. Φυσικά μπορείτε κι εσείς να επιλέξετε να κάνετε κάποιες άλλες αποχρώσεις. Οι αποχρώσεις είναι καθαρά θέμα και εποχής και διάθεσης και συνδυασμός με κάποια άλλα χρωματάκια. Νομίζω ότι έγινε πάρα πολύ όμορφο, πολύ κομψό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το είδατε. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια.